Είμαστε σελίδα 1078 από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δεύτερη. Δευτέρα επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο. Σελίς 1078, Β' Πέτρου επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο. Α5. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσην, εις δε την γνώσην την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη. Διότι αν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσιν, σας καθιστώσει ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουν ταύτα, τυφλός είναι μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτάσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών Σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει, να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τι ειδότες και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθεια. Στοχάζουμε όμως δίκαιον, εφόσον είναι εν τούτο το, είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι τόσο λίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς μετά την αποβίωσή μου, να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε ταύτα. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν μας αποκάλυψε με το Λόγο του Θεού ότι δια της δόξης και της αρετής τους προσκαλέσαντος ημάς εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμια επαγγελία. Μέγιστε και τίμια επαγγελία, που είναι βασικά τα χαρακτηριστικά και τα δώρα της αιωνίου ζωής, της πνευματικής ζωής, αλλά και της συμμετοχής μας πλουσίως δια των πυλώνων στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μας εχαρίστησαν λοιπόν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητα αναγκαίο να καταβάλουμε πάσαν προσπάθεια να έχουμε μία συγκεκριμένη πορεία στη ζωή μας, με συγκεκριμένα βήματα που θα μας οδηγήσουν από την πίστη δια της οποίας κατά χάριν σωθήκαμε και τούτο Θεού το δώρον. Και αυτή η πίστη δεν είναι μία πίστη που έρχεται από μας, είναι μία πίστη που έρχεται σε μας διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Κατά χάριν έρχεται σε μας. Αυτή είναι η πίστη σώζουσα. Δηλαδή πιστέψαμε και πιστεύουμε, επαναλαμβάνω, δώρο Θεού, κατά χάριν, ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο Ναζωραίος πριν 2.000 χρόνια, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, τον οποίον ο Θεός απέστειλε να πεθάνει για τις αμαρτίες μου και μας, και τον οποίον ο Θεός ανέστησε για τη δικαίωσή μου και του καθενός από μας. Αυτή η πίστη είναι δώρο Θεού, είναι η πίστη σώζουσα. Αλλά για να παραμένει ενεργής η πίστη μας, θα πρέπει να έχει έργα πίστεως. Γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, καθώς το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Και το πρώτο έργο πίστεως που ζωοποιεί την πραγματικότητα, ενεργοποιεί την πραγματικότητα, πραγματοποιεί την πραγματικότητα της σωτηρίας μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι το βάφτισμα εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην άφεση αμαρτιών. Από εκεί πέρα όμως, ο Θεός μας υπόσχεται δια του Λόγου Του ότι εάν πιστέψουμε, ο Ιησούς Χριστός θα μας βαφτίσει άμεσα με Πνεύμα Άγιο, και είναι απαραίτητο το Πνεύμα το Άγιο, γιατί θα λάβουμε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω μας και τότε θα μπορούμε να είμαστε μάρτυρες. Και αν προσέχουμε να αποφεύγουμε και να απομακρυνόμεθα από τη γενεά αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη, και η ζωή μας να είναι έξω από τον κόσμο αλλά να είναι μέσα
στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, εάν βέβαια είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, τότε από εδώ αρχίζει και πέρα ο αγώνας ο καλός ο δικός μας, που τα πρώτα βήματά του είναι αυτά τα συγκεκριμένα βήματα: αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, φιλαδελφία και αγάπη. Είναι αυτά τα 7 συγκεκριμένα βήματα, τα οποία είναι αγώνας να τα περπατήσουμε. Πρέπει να καταβάλουμε πάσαν σπουδήν για να περπατάμε ακριβώς σε αυτά τα βήματα. Γιατί εάν περπατήσουμε σε αυτά τα βήματα και υπάρχουν στη ζωή μας, δηλαδή όχι περπατάμε και τα αφήνουμε, περπατάμε και μένουμε σε αυτά. Εάν λοιπόν περπατάμε και μένουμε σε αυτά τα βήματα, τότε θα είμαστε όχι αργοί τεμπέληδες. Θυμηθείτε, ο πονηρός δούλος, ο κακός και ο κνηρός, όχι τεμπέληδες εις το να υπηρετούμε. Παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, αφενός μεν, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία, γνωρίζοντες ότι ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόσμο της και τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε, υπηρετείτε και συνεχίζετε να υπηρετείτε τα παιδιά του Θεού, τους αδελφούς σας. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχουν αυτά τα 7 που πρέπει να τα δούμε μεγάλη λεπτομέρεια, τότε αυτά τα 7 μας δίνουν αυτή τη δύναμη τη συγκεκριμένη, ώστε να μην είμαστε οκνηροί, αλλά να μην είμαστε και άκαρποι. Γιατί ο άκαρπος βασιλεία ουρανών δεν έχει. Και αν σωθεί, θα σωθεί πλην ως διαπυρός. Γιατί το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά όλων των αδελφών μας, όλων μας, το έργο, όποιο και αν είναι, θα δοκιμαστεί με φωτιά. Το προσωπικό, το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και εκείνο που έχει σημασία είναι πώς οικοδομούμε, πώς έχουμε οικοδομήσει και πώς συνεχίζουμε να οικοδομούμε. Έχουμε και συνεχίζουμε να οικοδομούμε με αυτά τα 7 τα οποία θα διαβάσουμε. Εάν έχουμε αρχίσει και συνεχίζουμε να οικοδομούμε με αυτά, τότε σημαίνει ότι οικοδομούμε με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους. Αλλιώς, αν δεν οικοδομούμε με αυτά τα 7 βήματα, εάν η ζωή μας δηλαδή δεν είναι πραγματικά μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού, με αυτό τον τρόπο περπατούντες, τότε θα είμαστε αρχοί, τεμπέληδες και άκαρποι. Και ο άκαρπος βασιλεία Θεού δεν έχει. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε, αδελφοί αγαπητοί, είναι πώς θα είμαστε καρποφόροι. Θέλω να διαβάσουμε κάτι το οποίο είναι, νομίζω, από τα πιο σημαντικά που έχω διαβάσει στη γραφή μου, στη σελίδα 1038. Είναι από το κεφάλαιο Φιλιππισίους, από το βιβλίο του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππιστίους, πρώτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για όλους μας, τότε τουλάχιστον τους Φιλιππισίους, σήμερα όμως ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεσιτεύει για όλους μας. Και ποια είναι η προσευχή? Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την προσευχή που μας καθιστά καρποφόρους. Άκαρπους μας κάνει ο τρόπος που δεν περπατάμε αυτό το δρόμο που θα διαβάσουμε. Καρποφόρους μας κάνει αυτή η προσευχή που ο Χριστός προσεύχεται να βρει ανταπόκριση σε μας, λέγοντας: «Και τούτο προσεύχομαι, εγώ ο Ιησούς Χριστός προσθέτω εγώ, για όλους εσάς, να περισσεύσει η αγάπη σας όλο και περισσότερο». Δηλαδή η αγάπη, κατά το αγαπάτε αλλήλους, όπως εγώ σας αγάπησα, η αγάπη κατά το αγαπάτε το πλησίον σας, όπως τον εαυτό σας, η αγάπη που αγαπάτε τους εχθρούς σας, αυτούς που σας κακοποιούν ακόμη, που σας ονειδίζουν, που σας μισούν, αυτό πρέπει να αυξάνει. Για να αυξάνει λοιπόν αυτή η αγάπη, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας είναι ο τρόπος, τον έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δια του οποίου Πνεύματος Αγίου πλημμυρίζει η καρδιά μας
με την αγάπη του Θεού Πατρός που είναι μοναδική. Εκείνο που έχει σημασία είναι η αγάπη του Θεού Πατρός να πλημμυρίζει την καρδιά μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Αν θα αγαπήσει θα είναι συναισθηματικά, αν θα αγαπήσει θα είναι οικογενειακά ή το πολύ πολύ θα είναι φιλικά. Αδελφικά, με την αγάπη που ο Χριστός θέλει, δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει κάποιος τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε, εάν δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του, πλημμυρισμένη η καρδιά του, με αυτήν την αγάπη τη θεϊκή, που ο Θεός την αγάπη, ώστε να πλημμυρίζουν σε αυτή η αγάπη, να αγαπάει με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Άρα λοιπόν, δια τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας όλο και περισσότερο δια του Πνεύματος του Αγίου και τότε θα αυξηθείτε εις επίγνωση, θα αυξάνεστε, όχι θα αυξηθείτε, θα αυξάνεστε εις επίγνωση των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, του θελήματος του Θεού, αλλά θα αυξάνεστε και οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο στην μυστική σας πορεία, την προσωπική προς τον ουρανό. Αλλά όχι μόνο θα αυξάνεστε εις επίγνωση των μυστηρίων του Θεού, του θελήματος του Θεού, αλλά και της προσωπικής σας ζωής στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά θα αυξάνεστε και εις κατανόηση, εις νόηση. Θα νοείτε, δηλαδή θα σας δώσει ο Θεός πραγματικά πνεύμα και έμπνευση. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση του Παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Ο Θεός θα σας δίνει έμπνευση, ώστε να μην υπάρχουν σοβαρές απορίες στη ζωή σας και οτιδήποτε ρωτάτε από τον Παντοδύναμο Θεό στο όνομα του Χριστού, ο Θεός να σας το αποκαλύπτει. Αλλά η νόηση έχει και μία άλλη έκφραση, να μπορείς να καταλαβαίνεις τον αδελφό σου, τα ζητήματα του αδελφού σου, τα προβλήματα του αδελφού σου, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αν δεν έχεις κατανόηση, τότε θα κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα είναι ευάρεστα εις το Θεό. Δηλαδή ένας αδελφός, παραδείγματος χάρη, που χρειάζεται παρηγοριά, εσύ θα τον ελέγχεις. Και ένας αδελφός που χρειάζεται έλεγχο, εσύ θα τον παρηγορείς. Πρέπει να έχουμε κατανόηση και αυτό γίνεται μόνο όταν αυξάνεται συνεχόμενα η αγάπη μας στην καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα, να διακρίνουμε το τίμιον από το αχρίο. Και το τίμιον από το αχρίο δεν είναι μόνο το καλό από το κακό, αλλά είναι το τίμιον αυτό που ο Θεός θέλει για σένα, αλλά μπορεί να είναι και τίμιον αυτό που ο Θεός δεν θέλει από σένα. Άρα είναι ανάγκη να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Δηλαδή, όχι μόνο την αμαρτία από τον αγιασμό, αλλά και το θέλημα του Θεού το συγκεκριμένο για μένα και από το θέλημα του Θεού το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο από το Θεό για μένα. Δεν το θέλει αυτό. Δηλαδή, αν το πω πιο απλά, είναι ένας αδελφός που ενδιαφέρεται να παντρευτεί και βλέπει δύο άγιες αδελφές. Πώς θα διακρίνει τα ενδιαφέροντα? Ποια από τις δύο είναι, ή και τρεις, που οι αδελφές αυτές το συμπαθούν? Και αντίστροφα, μια αδελφή που υπάρχουν τρεις αδελφοί, πώς θα διακρίνει ποια είναι από το Θεό? Πρέπει να έχει μια αποκάλυψη Θεού. Και οι δύο είναι πολύ καλές αδελφές και οι δύο είναι πολύ καλοί αδελφοί. Πώς θα το διακρίνει αν δεν έχει αποκάλυψη Θεού? Αν δεν μπορεί δηλαδή να διακρίνει τα ενδιαφέροντα. Και πώς θα διακρίνει τα ενδιαφέροντα αν έχει επίγνωση Θεού και πάσα νόηση? Τότε θα μπορεί να διακρίνει τα ενδιαφέροντα και το καλό από το κακό και το τίμιο από το ακρίο, αλλά και το καλό από το καλό. Ποιο είναι από το Θεό για αυτόν και ποιο δεν είναι. Και τότε όταν διακρίνει τα ενδιαφέροντα θα μπορεί ο άνθρωπος πια να είναι ειλικρινής, δηλαδή έχει μέσα του αμφιβολία, διγνωμία, θα έχει ειλικρίνεια, θα έχει καθαρότητα. Ό,τι λέει αυτά θα σκέφτεται και αυτά θα εννοεί. Αφενός μεν θα είναι ειλικρινής και το σημαντικότερο, κάντε ταπεινή μου γνώμη, θα είναι απρόσκοπος, απρόσκοπτος, δεν θα σκοντάφτει ποτέ. Δηλαδή όλα στη ζωή του θα είναι
ευθεία, οδός ευθεία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Και μάλιστα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το αποτέλεσμα αυτής της ιδιαίτερης μεσητικής προσευχής του Χριστού, που καλόν είναι όλοι να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον με αυτή τη μεσητική προσευχή, τότε αυτός ο άνθρωπος με τα πάσης βεβαιότητος θα είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Όχι μόνο δεν θα είναι άκαρπος, καθώς περπατάει τα 7 σκαλοπάτια που είπαμε και θα τα δούμε προς την ευλογία του Θεού, αλλά θα είναι πλήρης καρπών δικαιοσύνης διά του Ιησού Χριστού και το σημαντικότερο εις δόξαν Θεού Πατρός. Πόσο σημαντικό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι να είμαστε καρποφόροι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό, που μας δίνει καρπό καλό, να το διαβάσουμε, και αυτό είναι στη σελίδα 1042 από την επιστολή προς Κολοσσαείς, από το πρώτο κεφάλαιο πάλι και το 9 εδάφιο. Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμε τα καλά νέα για σας, δε πάβομεν προσευχόμενοι και δεόμενοι για σας, προσέξτε, να εμπλιστείτε, θυμάστε τι διαβάσαμε, εις επίγνωσιν και πάσα νόηση, εις να εμπλιστείτε τώρα, να πλημμυρίσετε ακόμη περισσότερο. Το προηγούμενο που διαβάσαμε τι λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον, έτη μάλλον και μάλλον εις επίγνωση. Τώρα προχωράει ακόμη περισσότερο, να εμπλιστείτε, να πλημμυρίσετε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού, πώς, με τα πάση σοφίας Θεού και με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλημμυρίζει η καρδιά μας με τη σοφία του Θεού, που να μας αποκαλύπτει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε, και με την πνευματική σύνεση να μας αποκαλύπτει ο Θεός πώς θα πετύχουμε, πώς θα τα καταφέρουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζω. Και ποια είναι η προσευχή? Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή εμπλιστέντες από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, τότε θα μπορείτε να περπατάτε αξίως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, πρώτον, πώς περπατάω αξίως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Εδώ μιλάμε για τελειοποίηση, έτσι. Βλέπετε, βήμα-βήμα. Για τελειοποίηση, πρώτον, ευαρεστούνται στον Θεό κατά πάντα. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, ευαρεστούμε το Θεό. Για ό,τι κάνουμε, με ό,τι κάνουμε ευαρεστείται ο Θεός. Δεύτερον, καρποφορούντες εις πάνε έργων αγαθών. Όχι απλώς καρποφορία, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τώρα όμως εις πάνε έργων αγαθών. Όχι μόνο πλήρης καρπών δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε έργο αγαθό θα έχεις καλό καρπό. Και αυξανόμενη εις την επίγνωση του Θεού τρίτον, δηλαδή θα γνωρίζεις τον Πατέρα Θεό, τον Τριαδικό Θεό πιο σωστά, όλο και περισσότερο. Βλέπετε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι η πορεία χριστιανική δεν είναι στατική. Είναι πραγματικά «Εις μεν τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος», λέει ο Παύλος, «τρέχω για το βραβείο της ανοκλήσεως, αφού λησμονήσω τα παλιά». Η ζωή του χριστιανού είναι επεκτηνόμενος. «Ήθε ευλογών μετευλογίας να με ευλογήσεις, πληθύνω να με πληθύνεις και να επεκτείνεις τα όρια μου». Αυτή ήταν η ιδιαίτερη προσευχή του Ιαβή του λυπημένου. «Ήθε μετευλογίας να με ευλογήσεις, να εκτείνεις τα όρια μου, η χείρη σου να είναι μετεμού, να με φυλάς από κάθε κακό, ώστε να μην έχω λύπη». Να, ο ευτυχισμένος, χαρούμενος και ευλογημένος χριστιανός. Αλλά το δεύτερο βασικό του βήμα ήταν να επεκτείνεις τα όρια μου. Και ξαναδιαβάζω, ενδυναμούν, συγγνώμη, καρποφορούντες εις πάνε έργων αγαθών, αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει
κατά το κράτος της δόξης αυτού εισπάσαν, ακούτε τις λέξεις, ξαναδιαβάζω, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ενδυναμούται εν πάση δυνάμη? Όχι με μεγάλη δύναμη, όλη τη δύναμη του Θεού. Εν πάση δυνάμη, κατά το κράτος της δόξης αυτού, ενδυναμούμενοι, εισπάσαν υπομονή. Πλήρης, τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Και εισπάσαν μακροθυμίαν, και μάλιστα όχι με το ζόρι και με θλίψη, με τα χαράς. Ώστε κατά αυτόν τον τρόπο θα ευχαριστούμε τον Πατέρα, ο οποίος μας έκανε αξίους μερίδος του κλήρου αυτού. Δηλαδή η πορεία μας, αδελφοί, δεν έχει τελειωμό. Μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας θα πρέπει ο χριστιανός να είναι ενδυναμούμενος, αυξανόμενος εις επίγνωση, αυξανόμενος εις επίγνωση και εις καρποφορία συνεχόμενα. Είναι απόλυτη ανάγκη αυτό. Αλλά είναι και ιδιαίτερο δώρο και είναι και ιδιαίτερη ευλογία. Να μην έχει όριο, δηλαδή είναι η ευλογία του Θεού είναι εις το άπειρον. Και όλα αυτά γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Δηλαδή ο χριστιανός δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Πάντοτε δοξάζων, πάντοτε ευχαριστών το Θεό, αλλά ποτέ δεν είναι έφτασα, ποτέ δεν θα φτάσει. Και πρέπει συνέχεια να αυξάνεται. Συνέχεια ο Θεός να τον οδηγεί όλο και περισσότερο στην παρουσία Του, στη δόξα Του. Και αυτό δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, ούτε με προσπάθεια, με προσωπική δύναμη, δεν γίνεται. Μόνο μελετώντας το Λόγο του Θεού θα αυξάνεται συνεχόμενα η προκοπή σου. Μόνο πληρούμενος με Πνεύμα Άγιο, συγγνώμη, μελετώντας το Λόγο του Θεού θα αυξάνεται η προκοπή σου, καθώς αυξάνεται η πίστη σου στο Θεό, γιατί μένεις και απολαμβάνεις το Λόγο του Θεού. Πληρούμενος Πνεύματος Αγίου θα αυξάνει η ελπίδα σου στον Ιησού Χριστόν και στη συνέχεια θα αυξάνεις στην αγάπη του Θεού Πατρός. Δηλαδή είναι μια συνεχή προσπάθεια, ένα συνεχής αγώνας, καλός αγώνας. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε καρπό καλό, καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αλλά δεν είναι ότι αυτό θέλει ο Θεός να θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλει και ο Θεός για μας. Υπάρχει ταυτότης θέλησης. Ο Θεός θέλει να σε αυξάνει συνεχόμενα και γι' αυτό προσεύχεται ο Χριστός. Γι' αυτό σε ενδυναμώνει και με το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Χριστός θέλει να θέλουμε να πλησιάζουμε όλο περισσότερο στο άπειρο που είναι ο Θεός. Και δεν υπάρχει τέλος αυτό, γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι αυτά τα οποία δεν ξέρουμε είναι διπλάσια κάθε φορά από αυτά που ξέρουμε. Όσο και να μας αποκαλύπτει ο Θεός, τόσο αυτά που δεν ξέρουμε αυξάνονται. Ξέρω ένα, δεν ξέρω δύο. Ξέρω δέκα, δεν ξέρω είκοσι. Ξέρω χίλια, δεν ξέρω δύο χιλιάδες. Όσο πιο πολύ επιμένουμε και εγκύπτουμε και εντρυφούμε στον τέλειο νόμο της διδασκαλίας, τόσο πιο πολύ μας αποκαλύπτει ο Θεός και τόσο πιο πολύ μας εκπλήσει με αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Κάθε φορά θα σου πω, πω τόσο καιρό το διαβάζω και δεν το έχω καταλάβει. Πω πω τι ήταν αυτό πάλι. Αλλά για να γίνεται αυτό είναι ανάγκη να μελετάς με ζήλο το Λόγο του Θεού, με πρόθεση να μένεις, να προσεύχεσαι στο ταμείο σου πληρούμενος Πνεύματος Αγίου πάντοτε εν το κρυπτό, για να σου αποκαλύπτει ο Θεός εν το φανερό. Και το τρίτο, ίσως το σημαντικότερο, ίσως το πρώτο, είναι ο εκκλησιασμός σου, να κατοικείς τον οίκον του Θεού. Ο κατοικών
υπό τη σκέψη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος διατρίβει. Και όταν υπάρχει ένα τέτοιο περπάτημα του ανθρώπου του Θεού, τότε με τα πάσης βεβαιότητος θα αυξάνει η πίστη σου, γιατί δεν υπάρχει τέλος στην πίστη, θα αυξάνει η πίστη σου στο Θεό, θα αυξάνει η ελπίδα σου στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι και η εντολή του Θεού να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και όσο προχωράς κατά αυτόν τον τρόπο, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, θα αυξάνει και η αγάπη σου. Να θυμάστε ότι στην αρχή είμαστε, όσα χρόνια και να έχουμε και ό,τι αγώνα και να έχουμε κάνει. Στην αρχή είμαστε πάντοτε. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα φτάσουμε στο τέλειο. Αλλά μέχρι τότε αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή φέρει στην αιώνια ζωή. Τώρα λοιπόν επιστρέφουμε στα αρχικά βήματα του χριστιανού, που έπονται της πίστης, όπως είπαμε, που είναι δώρο Θεού. Της πίστης της σώζου σας. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι, στην πίστη σας καταβάλλατε πάσαν σπουδήν να προσθέτετε την αρετή. Ενάρετος πρέπει να είναι ο χριστιανός. Και ο ενάρετος χριστιανός, η αρετή είναι αγαθοσύνη, δεν έχει πονηριά, καλοσύνη, δεν έχει κακία, σθένος, δεν φοβάται, αξιοπρέπεια, φοβάται το Θεό και ντρέπεται τους ανθρώπους, και εν τέλει ψυχική και ηθική δύναμη. Έχει δύναμη, έχει σθένος και στην ψυχή αλλά και στο πνεύμα. Δυνατός εν πνεύματι Αγίω. Πρώτον. Δεύτερον, στην αρετή τη γνώση. Και εμείς διαβάσαμε για να έχουμε πολύ καλό καρπό, εν τέλει επίγνωση. Στην αρετή τη γνώση, στην πραγματικότητα της αληθείας του Θεού, του θελήματος του Θεού, αλλά συγκεκριμένα μία γνώση όχι θεωρητική, αλλά ταυτόχρονα και πρακτική. Αυτό που γνωρίζεις πρέπει και να το ζεις. Και αυτό που ζεις πρέπει και να το γνωρίσεις. Δηλαδή ο χριστιανός δεν είναι θεολόγος, γνωρίζει θεολογικά θέματα, είναι πιστός χριστιανός στην πράξη. Δεν είναι σε αγιασμό θεωρητικό, είναι σε πρακτικό αγιασμό. Προσωπικό, οικογενειακό, εκκλησιαστικό. Άρα με μεγάλη επιμέλεια θα προσαγωνιζόμαστε να προσθέτουμε στην αρετή, που είπαμε είναι αγαθοσύνη, καλοσύνη, ανδρεία, ψυχική και ηθική δύναμη, στην αρετή την γνώση του θελήματος του Θεού, επιμένω, πρακτική και θεωρητική. Θεωρητική και πρακτική. Ο χριστιανός πρέπει να έχει εμπειρίες πνευματικές. Εάν δεν έχει εμπειρίες πνευματικές, δεν είναι χριστιανός. Είναι θεολόγος. Άλλο θεολόγος και άλλο χριστιανός με προσωπικές εμπειρίες Πνεύματος Αγίου. Στη γνώση δε την εγκράτεια. Αρχίζει τα πράγματα και γίνονται πιο δύσκολα. Είναι πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Δεν είναι ανακατεμένη σειρά που δίνει ο Θεός. Αρετή, γνώση, τώρα εγκράτεια. Εγκράτεια σημαίνει αυτοπιθαρχία. Να το πω όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, γιατί είμαι και ενάρετος, έχω και γνώση, αλλά εγώ βρεθώ αδόκιμος. Αν δεν μπορείς να δαμάσεις το σώμα σου και να το δουλαγωγήσεις, να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό, θα αποτύχεις τη ζωή σου. Που σημαίνει δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε, ό,τι το νομίζουμε. Αλλά προσευχόμαστε για να γίνεται στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Ο άνθρωπος που δεν έχει εγκράτεια φτάνει σε ακραίες καταστάσεις, αδερφοί. Μέρα με τη μέρα, που όταν κοιτάξει
την κατάντια του, λέει πως έφτασε ως εδώ. Πω, θυμηθείτε το νεότερο, τον άσωτο Υιό, την κατάντια του, και πρόλαβε να μετανοήσει. Άλλοι όμως δεν προλαβαίνουν. Πρέπει να σε εγκρατείς τις επιθυμίες σαρκός. Δεν σε κάνουν ό,τι θέλεις, ό,τι θέλουνε. Εσύ θα κάνεις τις επιθυμίες σαρκός ό,τι θέλεις, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό, ιδίως στους νεαρούς αλλά και σε όλους. Έπειτα οι επιθυμίες της καρδιάς. Βλέπω επιθυμίες των οφθαλμών. Θεός να φυλάει. Πρέπει να έχουμε εγκράτεια και εν τέλει στην αλαζονία του βίου. Ο Θεός να μας φυλάει. Στην εγκράτεια την υπομονή. Το ακόμη πιο δύσκολο κεφάλαιο, η υπομονή. Δεν είναι μόνο ότι χρειάζεται αυτοπειθαρχία και αυτοκυριαρχία, αλλά χρειάζεται αντοχή. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε, διότι έχουμε χρίαν υπομονής, γιατί μόνο δια της υπομονής μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και μόνο κάνοντας το θέλημα του Θεού θα απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Άρα η υπομονή είναι βασικότατο στοιχείο της χριστιανικής μας πορείας. Να αντέχουμε στην ευλογία, να αντέχουμε και στη δοκιμασία. Να αντέχουμε στην παιδεία, στη χριστότητα, αλλά και στην αυστηρότητα. Είναι απόλυτη ανάγκη. Και υπομονή έχουμε μόνο όταν γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι πλησίον και έρχεται ταχαίως. Στην υπομονή πια την ευσέβεια. Ακόμη πιο δύσκολο βήμα. Ευσέβεια σημαίνει πρώτον φόβος Θεού. Το αντίθετο της ευσέβειας, για να το καταλάβουμε, είναι ασέβεια. Ο ασεβής τον Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Αυτός είναι ο ασεβής. Ο ευσεβής τι είναι? Τον Θεό φοβάται και τους ανθρώπους σέβεται. Και όταν λέω σέβεται, όλους. Και δεν μπορείς να σεβαστείς τους ανθρώπους αν δεν τους αγαπάς. Ή πιο σωστά, δεν μπορείς να αγαπείς τους ανθρώπους αν πρώτα δεν τους σέβεσαι. Γινή λέει να σέβεται, να φοβείται τον άντρα της. Εάν δεν τον σέβεται, δεν μπορεί να τον αγαπήσει. Εάν δεν σέβομαι τον μικρό αδελφό μου, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Αν δεν σέβομαι τον ελάχιστο αδελφό μου, αλλά τον προσβάλλω, τον έχω μικρύνει στην καρδιά μου, τον θεωρώ ανόητο, τον θεωρώ τυποτένιο, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Γι' αυτό το πριν την αγάπη, πριν τη φιλαδελφία, είναι η ευσέβεια. Φόβος Θεού, σεβασμός ανθρώπου. Επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε. Ο ασεβής το Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Ο ευσεβής τον Θεό φοβάται και τους ανθρώπους τους σέβεται. Άρα τους ντρέπεται. Τι σημαίνει ντρέπομαι? Δεν σε προσβάλλω, δεν σου μιλάω άσχημα, αλλά και μέσα στο σπίτι μου σέβομαι τα παιδιά μου. Δεν γυρίζω με εσώρουχα μέσα στο σπίτι, άντρας ή γυναίκα, μπροστά στα παιδιά μου. Μα είναι μικρά, τι θα πει μικρά? Ο ένας σέβεται τον άλλον. Μιλάμε όμορφα, ευγενικά. Αν δεν υπάρχει, αδερφή αγαπητή, ευσέβεια στη ζωή μας, δεν μπορεί να συνεχίσει ο χριστιανός στο επόμενο βήμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι η φιλαδελφία. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμεθα πρώτον τον εαυτό μας. Να σέβομαι τον εαυτό μου, να τον ξεφτιλίζω τον εαυτό μου, να παρασύρομαι από επιθυμίες σαρκός και να ξεφτιλίζω τον εαυτό μου, γιατί ο εαυτός μου είναι ναός του Θεού, εφόσον είμαι αναγεννημένος και βαφτισμένος με πνευμάγιο. Σέβομαι τον εαυτό μου. Μετά σέβομαι τους αδελφούς μου. Πολύ τους σέβομαι. Τους λογαριάζω. Για να μπορέσω μετά να τους αγαπήσω. Τους εκτιμώ. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει
θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας, δεν αστείευεται. Αλλά τον ελάχιστο αδελφό σου πρέπει να τον θεωρήσεις υπερέχοντα για να μπορέσεις να τον υπηρετήσεις και να τον ευλογήσεις. Και πώς θα θεωρήσω υπερέχοντα έναν αδελφό, εγώ έχω 50 χρόνια και ο αδελφός μου έχει ένα μήνα. Και αντίστροφα. Ο αδελφός σου είναι ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού και ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου τον πρόσθεσε στην Εκκλησία και ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Είναι παιδί του Κυρίου σου, είναι παιδί του αφεντικού σου και εσύ ό,τι και να είσαι, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, και έτσι επί τους δούλας μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχύε από του Πνεύματός μου, θέλω σου προφητεύσει, εσύ τον αδελφό σου τον βλέπεις σαν Κύριό σου για να τον υπηρετήσεις. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει παραστήσατε τα σώματά σας στη Σία Ζώσα ή λέει δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας που δείξατε υπηρετήσαντες και υπηρετούντες όλους τους αδελφούς σας, αυτό το εννοεί ο Θεός. Το εννοεί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί πολλές φορές το προσπερνάμε και δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία. Το προσπερνάμε και δεν δίνουμε σημασία στην ευσέβεια. Την έχουμε λίγο πάρει στο σορολόπ, λένε οι άνθρωποι, ελαφριά. Σέβομαι, φοβάμαι το Θεό και τον σέβομαι, σέβομαι και υπηρετώ τον αδελφό μου. Γιατί από εδώ και πέρα πια ο Θεός θα μπορέσει να κάνει έργο τέλειο στη ζωή μου. Και ποιο είναι το έργο τέλειο? Η φιλαδελφία πρώτον. Γι' αυτό στην ευσέβεια προσθέσα την φιλαδελφία. Δεν λέει στη φιλαδελφία προσθέσα την ευσέβεια. Στην ευσέβεια προσθέσα τη φιλαδελφία. Και εδώ θα ξανατονίσω. Στην πίστη προσθέσατε την αρετή. Στην αρετή προσθέσατε τη γνώση. Δεν λέει στην γνώση προσθέσατε την αρετή. Πρέπει να είναι πρώτα ενάρετος ο άνθρωπος, ύστερα να αποκτήσει γνώση από το Θεό. Και όταν αποκτήσει γνώση από το Θεό, ύστερα αποκτά αυτοκυριαρχία, εγκράτεια. Και άμα αποκτήσει εγκράτεια, ύστερα αποκτά υπομονή που σημαίνει αντοχή. Και εάν αποκτήσει υπομονή, ύστερα μπορεί να αποκτήσει ευσέβεια. Να σέβεται, να φοβάται το Θεό και να σέβεται όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Πόσο μάλλον τα αδέλφια του. Υπερέχονται στα αδέλφια του. Και τότε μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα με τη χάρη του Χριστού να προσθέτετε στην ευσέβεια τη φιλαδελφία σας. Δηλαδή την αγάπη σας στα αδέλφια. Εδώ θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι όλα αυτά δεν γίνονται παρά μόνο με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με την προσευχή στο ταμείο και με τον εκκλησιασμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσουμε να περπατάμε από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Μελετώντας το Λόγο του Θεού με πρόθεση και απόφαση να μένουμε, προσευχόμενοι εν το κρυπτό στο ταμείο μας, όπου εκεί μας ακούει ο Πατέρας μας και μας ανταποδίδει εν το φανερό και ο Παράκλητος μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και τέλος ο εκκλησιασμός μας, ο οποίος πρέπει να είναι ή δυνατόν όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα μας φέρει και ο Θεός και μας αυτό το γεγονός κάθε μέρα. Κάθε μέρα ήσαν προσκαρτερούντες, κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων, κάθε Κυριακή στην κλάση των Άρτων, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Φιλαδελφία λοιπόν είναι πατρική αγάπη, με την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, με έργο, με έργο θυσία, έργο πίστεως, θυσία αγάπης και προσφορά μεταπείνωσης. Όχι προσφορά με υπερηφάνεια, αν δεν πάρει και εσύ να σου δώσω κι εγώ
εγώ είμαι τόσο καλός, θα σε βοηθήσω, εγώ μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Αλλά προσφορά με ταπείνωση. Και τέλος, στη Φιλαδελφία την αγάπη, που είναι η τελειοποίηση του χριστιανού, ο σύνδεσμος τελειότητας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την αγάπη, όμως ένα θέλω να πω και να τονίσω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για την αγάπη, αλλά ένα θέλω να πω, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν, εάν τα έχουμε αυτά, τότε επαναλαμβάνω και περισσεύουνε, τότε επαναλαμβάνω θα είμαστε όχι οκνηροί, μπορεί να είναι κανείς οκνηρός όταν αγαπάει τον αδελφό του, όταν έχει αγάπη, θα είμαστε όχι οκνηροί, ούτε άκαρποι, θα είμαστε καρποφόροι, αν μάλιστα δούμε και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της αυξανόμενης καρποφορίας μας, που είναι, να τα ξαναπώ πολύ σύντομα, εις επίγνωση νόηση, ώστε να είμαστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, και εν τέλει να προσευχόμαστε να περπατάμε αξίως του Κυρίου, εμπεπλισμένοι επιγνώσεως θελήματος Θεού, με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, ώστε να μπορούμε να ευαριστούμε το Θεό κατά πάντα, γιατί καρποφορούντες εις πάνεργων αγαθών. Δόξα τω Θεώ. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να γίνεις ή μπορώ να γίνω εγώ? Όχι, δεν μπορούμε. Αλλά μπορεί ο Θεός να μας κάνει. Γιατί μας τα εξηγεί? Για να μας βαφίσει σε αμαρτία και σε αμηχανία και σε αδυναμία. Μας τα εξηγεί για να μας πει ότι εσύ μπορεί να μην μπορείς, αλλά εγώ μπορώ. Να σε μεταμορφώσω και να σε κάνω έτσι. Γι' αυτό, με αυτό τον τρόπο, η ανταμοιβή σας, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, είναι να σας χαριστεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε αυτόν όλον τον αγώνα τον καλό που αγωνίζεστε, που το δρόμο τον προσωπικό το δικό σας, θυμάστε τι είπαμε, να διακρίνετε τα διαφέροντα. Άλλος είναι ο δικός ο δρόμος που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, άλλος είναι ο δικός μου. Δεν μπορώ εγώ να περπατήσω το δικό σου δρόμο, δεν μπορώ εγώ να γίνω μιμητής της πορείας σου. Εγώ και εσύ θα γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου, που ήταν μιμητής του Χριστού. Άρα να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Και έτσι, αγαπημένα μου αδέλφια, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αυτό το ωραίο δώρο, δώρο Θεού, να μας χαριστεί η είσοδός μας πλουσίως στη Βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως, για να μας χαριστεί η είσοδός μας πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, θα πρέπει να επιμελούμε θα περισσότερο για να κάνουμε βεβαίαν την κλίση μας και τον εκλογή μας. Δηλαδή, την πρόσκλησή μας μας προσκάλεσε ο Θεός. Σε αγάπησα με αγάπη αιώνια, σε ήλκησα με έλεος. Αυτή είναι η πρόσκληση. Και της πρόσκλησης έπεται η εκλογή μας από τον Χριστό. Δεν εξελέξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Και ποιους εξέλεξε ο Χριστός? Αυτούς που προσκάλεσε ο Θεός. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η κλίση μας, η πρόσκλησή μας και η εκλογή μας είναι αμφισβητούμενα γεγονότα. Δηλαδή, μπορεί να χάσουμε και την εκλογή μας, μπορεί να απομακρυνθούμε και από την πρόσκλησή μας. Άρα λοιπόν, ναι μεν η ευλογία του Θεού, η πορεία προς ευλογία του Θεού, αλλά πρόσεχε μη χάσεις τα αρχικά στοιχεία της πίστης σου. Μην απογοητεύσεις το Θεό που σε προσκάλεσε.
μην απογοητεύσεις το Χριστό που σε εξέλεξε. Πώς? Μη λυπείς το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστης για την ημέρα της απολυτρώσεώς σου. Μη το λυπείς. Αλλά τι να κάνεις? Να δοξάζεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με την πορεία σου, με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, και να χαίρεται το Πνεύμα το Άγιο με την προσπάθειά σου. Εάν λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο και δεν προλάβεις έγκαιρα να μετανοήσεις, τότε θα το σβήσεις το Πνεύμα το Άγιο και θα είσαι χαλκός ηχών και κύβαλων αλάζων και θα έχεις χαρίσματα και δεν θα είσαι τίποτα, μηδέν, και θα προσφέρεις υπηρεσία αλλά θα είναι ματαία, εάν δεν προσέχουμε την κλίση μας και την εκλογή μας. Τι σημαίνει την κλίση μας? Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Και όσους προώρησε, τούτους και κάλεσε. Άρα σε κάλεσε ο Θεός. Και εφόσον σε κάλεσε, προτίθεται να σε δικαιώσει. Αν εσύ χάνεις τη δικαίωσή σου, τότε κινδυνεύει η προσκλησή σου, η κλίση σου. Όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους σε δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Πρόσεξε, μη χάσεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Ζητείτε λοιπόν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, την εκλογή σας. Και τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή την πρόσκλησή σας. Ζητείτε πρώτον και τότε όλα τα άλλα που διαβάσαμε, η πρόοδος θα σας προστίθεται. Και πώς θα χάσω την εκλογή μου και την πρόσκλησή μου, αν χάσω τη δικαιοσύνη μου ενώπιον του Θεού? Και πώς θα χάσω τη δικαιοσύνη μου ενώπιον του Θεού που θα με οδηγούσε στη δόξα του Θεού? Με αμαρτίες, ανομίες, παραβάσεις, και επαναλαμβάνω, με το να λυπείς το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο ο Χριστός σε σφράγισε, σε βάφτισε για την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν το λυπείς, φεύγει το σφράγισμα, σβήνει το σφράγισμα. Και άμα σβήσει το σφράγισμα και δεν προλάβεις να μετανοήσεις, τότε αποσύρεται το Πνεύμα το Άγιο. Άρα χάνουμε και την κλίση μας και την εκλογή μας, γιατί χάσαμε τη δικαίωσή μας. Επαναλαμβάνω, όσους προγνώρισε ο Θεός από καταβολής κόσμου, τούτους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού. Όσους προώρησε, τούτους και εκάλεσε κλίσεις. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Εάν εσένα που σε δικαίωσε ο Θεός, αποβάλεις τη δικαίωση του Θεού, χάνεις την κλίση σου. Χάνεις και τούτους και δόξασε και την εκλογή σου. Χάνεις και το προηγούμενο, χάνεις και το επόμενο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στην προσωπική μας ζωή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στην οικογενειακή μας ζωή. Και για να το πω έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Αμήν. Πάντοτε. Πάντοτε, πάντοτε σε κίνδυνο. Και από τι εξαρτάται? Ο δίκαιος, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι καταγεγραμμένο και δεν δύναται να αναιρεθεί, θα ζήσει μόνο εκ της πίστεως αυτού. Εάν είναι δίκαιος, δεν υπάρχει πίστης. Αν είναι δίκαιος και δεν υπάρχει πίστης, δεν υπάρχει ζωή. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και εμείς είμαστε δίκαιοι, λογιζόμεθα δίκαιοι στα μάτια του Θεού,
επειδή η πίστη μας έχει έργα. Εάν η πίστη μας δεν έχει έργα, γιατί κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Εάν η πίστη μας δεν έχει έργα, τότε χάνει τη δικαιοσύνη μας. Και αν χαθεί η δικαιοσύνη μας, χάνει την κλίση μας, πρόσκλησή μας. Και αν χαθεί η πρόσκλησή μας, χάνεται και η εκλογή μας. Και τι είμαστε? Αποστάτες. Είτε έξω στον κόσμο, είτε χαμένες δραχμές μες στην εκκλησία. Μπορεί να υπάρχει αποστάτης μες στην εκκλησία? Βεβαίως. Χαμένες δραχμές. Έρχονται και όπως έρχονται φεύγουν, και όπως φεύγουν ξανάρχονται. Δεν γίνεται τίποτα καλό έργο μες στη ζωή τους, ούτε με το Λόγο του Θεού, ούτε με την κλάση του άρτου, ούτε με την κοινωνία μεταλλήλων που δυστυχώς τώρα σπανίζει λόγω καταστάσεων, αλλά ούτε και με τις προσευχές. Αγαπημένα μου αδέλφια, τελειώνω. Διότι κατά αυτό τον τρόπο θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδος στην αιώνιον βασιλεία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Τα 7 βήματα τα οποία μας οδηγούν στην τελειοποίησή μας, που είναι η αγάπη. Με μεγάλη προσοχή να μην είμαστε οκνηροί αλλά και άκαρποι, ιδιαιτέρως φροντίζοντας να επιμελούμεθα την πρόσκλησή μας και την εκλογή μας, και τότε με τα 3 βασικά, για να μην πω 4 βασικά χαρακτηριστικά, είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, είναι το ταμείο, είναι ο εκκλησιασμός, και το 4, που κατά ταπεινή μου γνώμη είναι από τα πιο σημαντικά, είναι η υπηρεσία, η δουλεία σου. Είσαι δούλος. Αν δεν είσαι δούλος, ή αν είσαι δούλος οκνηρός, τελειωμένη υπόθεση. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, αδελφοί, και πρέπει να περπατάμε κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ως όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και θέλω να τονίσω ότι εύκολο είναι να τα κηρύττεις αυτά, γιατί δεν τα λες εσύ, τα λέει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η ίδια δυσκολία που έχεις εσύ έχω και εγώ στο να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού και όχι επιλύσμονες ακροατές. Ο Θεός να μας φυλάει.